Δεν ξέρετε πόσο ευτυχισμένο με κάνετε. Κι εγώ είμαι πολύ παππού. Κι εγώ. Ο μπαμπάς είναι ανυπόμονος. Θα εκπλαγεί μόλις έρθει. Δεν φαντάζεστε πόσο. Θέλεις να πάμε καμιά βόλτα, παππού? Όχι, 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 είμαι πολύ κουρασμένος. Θα πάω στο ξενοδοχείο. Κύριε Κόσμε, θέλω να σας γνωρίσω την αδερφή μου. Μπα, μπα, μπα. Πολύ όμορφη γυναίκα. Όχι, εδώ είναι. Ευχαριστώ τα γυρία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόσμε. Τι καλός που είναι. Τόσες πολλές χαρές μέσα σε μια μέρα. Ώρα να πηγαίνω τώρα. Μα όχι, πού πάτε? Θα σας πάω εγώ με το ταξί. Με ταξί? Ναι, το έχω απ' έξω. Πού θέλετε να πάτε? Το ξενοδοχείο, στη γωνία. 5 τετράγωνα από εδώ, μετά αριστερά, μετά δεξιά και φτάσαμε. Πού είναι? Πού? Με συγχωρείτε, κύριε Κόσμε, δεν θα πάτε σε ξενοδοχείο. Θα μείνετε σπίτι μας. Όχι, 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 αυτό αποκλείεται, όχι. Συγγνώμη, δεν αποκλείεται καθόλου. Θα μείνετε μαζί μας, τέρμα και τελείωσε. Ναι! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Όλε όλα. Συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές αν ακούσεις και τέλειο δυνατό, αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε αδέρφια, είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα. Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές αν ακούσεις και γέλιο δυνατό, αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε αδέρφια, είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα, είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητοι! Όλε όλα, όλε όλα. Όχι, όχι, σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά, αλλά δεν θέλω να έχει το βάρος. Δεν είστε καθόλου βάρος, κύριε Κόσμε, αντιθέτως είναι η χαρά μας. Μα έχω ήδη πληρώσει το ξενοδοχείο. Εμείς οι Ισπανοί είμαστε πολύ τυπικοί σε αυτά. Ναι, έχετε δίκιο, ναι, ναι. Λυπάμαι πολύ, κύριε Κόσμε. Μάλλον δεν γίνεται, Μπέτι. Έχουμε και τα κορίτσια στο σπίτι, ε. Τα κορίτσια? Τα κορίτσια, το είχα ξεχάσει. Δεν έχουμε χώρο. Δεν σας το πάω. Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Άρα θα πρέπει να τον πας στο ξενοδοχείο. Έτσι θα γίνει. Σωστά, στο ξενοδοχείο. Τώρα όμως δεν μπορείτε να αρνηθείτε, κύριε Κόσμε. Σε αυτή την πρόσκληση δεν θα πείτε όχι. Τι? Θέλουμε να δειπνίστε μαζί μας απόψε. Ναι, παππού, ναι, σε παρακαλώ, πες ναι. Παρακαλώ. Καλά. Εντάξει. Αρέ. Θα σε σκότει. Εγώ που τραπέζει πια. Γιατί γκρινιάζεις, μια ζωή εσύ δεν τρως το φαγητό σου. Ελάτε ψήλοι, ελάτε στο σπιτάκι σας. Να βάτε τον ταρού σας. Όχι ακίνητη. Εκεί, εκεί, εκεί. Την έπιασα διάδυο. Αυτή, αυτή είναι η Χουεβίτα η στρουμπουλή. Χουεβίτα, τι λες ταρούσα. Άντε. Νάτι, νάτι, στο γονατό σου άξι. Πάρτε, 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 πάρτε. Εδώ είναι. Ευτυχώς που σε βρήκα. Αν πήγαινε στα παπούτσια του Άξελ, θα έπρεπε να καλέσουμε ασθενοφόρο. Μα να μια λύπη τώρα. Ναι, έχεις δίκιο.
τέτοιο! Λείπει η τζάμι! Σταματήστε! Μην ξύνεστε χωρίς λόγο! Ελάτε, σταματήστε! Δεν μπορώ να βρω τη τζάμι! Τι έπαθες, μπόκα! Μετρώ το πιζινός μου! Μετρώ το πιζινός μου! Πήγε στο πιζινό του χοντρού! Σίγουρα η τζάμι θα πεθάνει! Η αλήθεια είναι ότι δεν σου πάει καθόλου, Αλφόνσο. Τι θες να κάνω, είναι το τελευταίο καθαρό πουκάμισο που έχω. Καθαρό, αλλά και σιδέρωτο. Πότε θα γυρίσει η Μαρία? Έχουμε πολύ σοκολάτα, δεν λέω, αλλά κανένα μπισκότο. Έχουν τελειώσει. Αυτή η ψωροπερήφανη θα το νιώσει, θα το νιώσει. Τι θα νιώσει? Θα το νιώσει μόλις με δει, θα με λυπηθεί. Τουλάχιστον το σχεδιό μας πάει καλά. Τόσο καλά που με προσκάλεσαν για δείπνο και αύριο. Αύριο θα γυρίσει ο φυγάς. Ναι, πάλι καλά. Μετά θα σου πω πως θα τον τσακώσει η αστυνομία. Άντε να ανοίξει, σε παρακαλώ, άντε. Για πορτιέρι με πέρασες. Κάτι τέτοιο. Γεια σου, καλό, τι κάνεις? Μια. Τι γυρεύεται εσείς εδώ? Ήρθαμε να ρωτήσουμε τον προπονητή πότε θα αρχίσουμε την προπόνηση. Ναι. Εντάξει, περάστε. Ο προπονητής σιδερώνει, περάστε. Κάνει. Σιδερώνει. Σιδερώνει. Λύθη. Συγγνώμη. Είναι ο καλύτερος του κόσμου. Τώρα θα της δείξω της ψιλομύτας εγώ. Παράτα την αυτήν. Εγώ χάρηκα που γνώρισα τον παππού μου. Και εμένα μ' αρέσει πολύ. Ναι, είναι ωραίος τύπος ο κύριος Κοσμέ. Αχ, όταν τον δει ο μπαμπάς. Αλήθεια, κορίτσια, έχετε καμιά φωτογραφία του όταν ήταν νέος, ε? Όχι, δεν έχουμε. Ψάξαμε παντού να βρούμε. Αλλά γιατί θέλεις μια φωτογραφία του παππού? Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν θέλω μία φωτογραφία του. Θέλω φωτογραφίες. Μ' αρέσει να βλέπω παλιές φωτογραφίες, ε. Τι ώρα θα έρθει ο μπαμπάς? Δεν ξέρω, αλλά εγώ θα σηκωθώ πολύ νωρίς. Καλά θα κάνεις, γιατί θα πάμε στο σχολείο. Όχι, τι κρίμα, αύριο αρχίζει σχολείο. Ήρθα κι εγώ, ήρθα. Βοηθήσω, μαμά. Ωραία. Τι έγινε, αγόρασες όλο το μαγαζί? Αχ, Ρόκι, στεναχωριέμαι που δεν μαγείρεψα εγώ, αλλά δεν είχα καθόλου χρόνο, καθόλου. Δεν πειράζει, αν αρέσει το φαγητό στον κύριο Κόσμο και ευχαριστηθεί, μπορείς να πεις ότι το έφτιαξες εσύ τότε. Τι ωραία που τα λες. Είσαι χαρούμενη, ε. Πες μου, ε. Και βέβαια είμαι χαρούμενη που γνώρισα τον μπαμπά τον Γκίλ, Ρόκι. Και εκτός αυτού, έρχεται και ο Γκίλ αύριο, ή κάνω λάθος. Γι' αυτό είσαι χαρούμενη, ε. Λεταρούσα, κρυώνω! Σταμάτα, Μπόκα, μην υπερβάλλεις! Έχεις δίκιο, Διέγκο, αλλά δεν είσαι εσύ ο γυμνός εδώ μέσα, εγώ είμαι, βλέπεις! Τσάμι, αν γυρίσεις πίσω, υπόσχομαι να ανεβάσω την αμοιβή! Κάνε το χρόνο σου, αλλού πρέπει να ψάξουμε! Και ποιος θα ψάξει? Ο Ταρούσα! Ναι, Ταρούσα, ψάξε εσύ, γιατί ο ψήλος είναι δικό σου! Ναι, αλλά το σόβρακο είναι το χοντρού! Τα ζάβρακα του χοντρού! Βερόνικα, δεν θα μαγειρέψεις τίποτα να φάμε, ε, τίποτα! Ξέρεις ότι απεχθάνω με το μαγείρεμα. Μαμά, τα ρούχα της γυμναστικής είναι βρώμικα. Ποιος θα τα πλύνει? Γιατί δεν ζητάς από τον μπαμπά σου να σε βοηθήσει? Ο πατέρας του, φαντάζει τον Ρεϊνάλντο να πλένει. Μαμά, τα κρεβάτια είναι ακόμα άστρωτα. Γιατί δεν τα στρώνεις εσύ, Λουτσιάνα? Και η ποδιά μου είναι σιδέρωτη για αύριο. Όχι, χρυσό μου, δεν έχω καμία δουλειά εγώ. Πες το στον πατέρα σου. Τι έγινε, πιστεύετε ότι εγώ πρέπει να τα κάνω όλα εδώ μέσα? Είναι απίστευτο. Κάτι πράγματα. Με συγχωρείς, Βερό. Τι τρέχει, Αλφόνσο? Μαμά! Βερίτο, είσαι καλά? Μαμά, είσαι καλά? Βερίτο! Μαμά! Άλφη! Παιδιά! Παιδιά, τι ώρα είναι, αποκοιμήθηκα! Είναι ώρα για φαγητό! Ώρα για φαγητό και δεν ετοίμασα τίποτα, απόπο! Καθίστε στο τραπέζι σας, παρακαλώ, στο μεταξύ θα ετοιμάσω κάτι πρόχειρο! Τέλεια! Όλε όλα! Όλε όλα, όλε όλα. Για άλλα μου, όλα τα χάμπουργκερ βρήκα στο ψυγείο. Αυτά θα φάμε απόψε. Δεν βρήκα τίποτε άλλο, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Δεν πειράζει, καλά είναι. Υπέροχα. Λοιπόν, φάτε το φαγητό σας και πηγαίνετε πάνω να ξαπλώσετε. Εγώ θα μείνω να ετοιμάσω τις ποδιές σας. Η Ειρήνη, η δικιά σου είναι χάλια, θα τη σιδερώσω μετά. Και τα κρεβάτια? Τα έστρωσα, αγάπη μου, τα έστρωσα. Παιδιά, σήμερα είναι της Αγίας Μπάλας.
Σας παρακαλώ, μην μπει κανείς στον κύριο ότι είμαι εδώ. Με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά θέλω να του κάνω μια εκπληξούλα. Μια μικρή εκπληξούλα. Όχι, παππού, μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό. Μην ανησυχείς. Φαντάζομαι την έκφραση που θα πάρει μόλις με δει. Ο καημένος ο Γκίλ έχει υποφέρει τόσο πολύ. Ναι, πέρασε δύσκολες στιγμές. Αύριο όμως θα είναι μια πολύ ευτυχισμένη ημέρα γι' αυτόν. Ναι, φυσικά. Χάρη σε όλους εσάς. Το εκτιμώ βαθύτατα αυτό. Όχι, παππού, σε παρακαλώ. Δεν κάναμε τίποτα. Κύριε Κόσμε. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν σας λείπει το Buenos Aires? Ναι, ναι, ασφαλώς. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε. Ναι. Αυτό που σας λείπει περισσότερο είναι οι Κυριακές στο γήπεδο με την Deportivo Espanyolí, κάνω λάθος? Μα και βέβαια, η Deportivo. Σωστά, δεν είχα χάσει ούτε έναν αγώνα. Θα είσαστε φανατικός οπαδός της Deportivo Espanyolí, έτσι? Φυσικά, Λουτσερί, το φυσικά. Δεν θα μπορούσα να ήμουν οπαδός κάποιας άλλης ομάδας. Σωστά. Λοιπόν, πάω να ετοιμάσω το γλυκό, έτσι. Κύριε Κόσμε, μαντεύστε τι γλυκό έχουμε. Φράουλες με σαντιγί ή γλυκοπατάτες? Φράουλες με σαντιγί θέλω. Όχι, έχουμε γλυκοπατάτες. Είναι το αγαπημένο γλυκό του Γκίλ. Πίστευα ότι θα άρεσε και σε εσάς πολύ, όχι? Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε το φαγητό, κάτσε εδώ και περίμενε να φτιάξω λίγο καφέ, αγάπη μου. Θέλεις? Αν θέλω, λέει. Τα παιδιά πήγαν για ύπνο. Είναι ευκαιρία να δούμε μια ταινία μαζί, αγαπούλα μου, δεν συμφωνείς? Ναι. Το θέλω πολύ. Ωραία. Σε ένα λεπτάκι επιστρέφω. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ, αγάπη μου, ευχαριστώ. Παρακαλώ, αγάπη μου, παρακαλώ. Μ' αρέσουν οι βραδιές σαν την απόψινή. Έτσι, ήσυχη, γαλήνια, οι δυο μας. Ανδρέα, κλείσε το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Ναι, μαμά, αμέσως. Αχ, το ξέχασα. Μιλούσε με τον Κουσταβίτο στο Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι. Ναι. Θα με χρονοκοπήσουμε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Τίτσερ, τίτσερ. Θες να πεις καληνύχτα στους ψήλους μου πριν πάνε για ύπνο? Το ξέρεις ότι κι εγώ αυτό ακριβώς σκεφτόμουν τώρα. Αυτή η στρουμπουλή είναι η Χουεβίτα. Και είναι η Ξανθιά. Σίγουρα θα χτενίζεται στη Μέκα. Και αυτή είναι η Γκούσμαν και η Τζάμι. Δεν βλέπω τίποτα. Κοίτα, γίνει ψήλη, δεν τους βλέπεις? Εσύ είσαι κτηνίατρος και τους βλέπεις. Εμένα μου φαίνονται σαν χνούδια. Έλα, Λάουρα, τα χνούδια δεν πηδάνε, σε παρακαλώ. Πηδάνε! Καλύτερα να φύγω πριν. Έλα, πηδάνε παντού οι ψήλοι. Μα δεν τους βλέπεις. Πρόεδρε, έχεις γιατρέψει καμιά φορά ψήλο? Όχι, γιατί? Γιατί έχω μια απορία με αυτόν. Είναι αρσενικός ή θηλυκός? Πες μου, πρόεδρε, οι ψήλοι έχουν πουλάκι? Τι κρίμα που δεν σας αρέσουν οι γλυκοπατάτες, κύριε Κόσμε. Πίστευα ότι θα σας άρεσαν. Έχω συνηθίσει τα ισπανικά γλυκά και δεν μπορώ να φάω άλλα. Σωστά. Στεναχωρήθηκα τώρα. Μήπως θέλετε κάτι άλλο, λίγη σοκολάτα? Όχι, 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 Μπέτη, ευχαριστώ. Είμαι μια χαρά. Πίστεψε. Εντάξει τότε, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, στα κρεβάτια σας τώρα, γιατί αύριο θα σηκωθείτε νωρίς. Ναι, είναι ήδη αργά. Αρχίζει σχολείο, ξέρετε, αύριο. Έλα, μας το θύμισες, θεία. Γεια σου. Ελάτε, πηγαίνετε. Έλα, παππού μου, τώρα ετοιμάσω αύριο για τη μεγάλη μέρα. Βέβαια. Ελάτε, ελάτε. Βέβαια. Πάμε, πάμε. Καληνύχτα. Πάμε. Καλή ξεκούραση, παιδιά. Λοιπόν, πίνω τον καφέ μου και φεύγω. Με συγχωρείτε, κύριε Κόσμε, αλλά τι σχέδια έχετε? Α, μην ανησυχείτε. Τα κανόνισα με τις εγγονές μου. Μόλις έρθει ο Γκίλ, θα με πάρουν στο κινητό και θα τον πάνε στο πάρκο της γειτονιάς να τον δω. Γιατί στο πάρκο και όχι στη Λέσχη? Γιατί όταν ήταν μικρός, τον πήγαινα πάντα στο πάρκο. Λατρεύει πολύ τα πάρκα. Α, ναι. Θα συγκινηθεί πολύ. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Θα τον στείλουμε στο πάρκο. Ναι.
αγάπη μου, το καφεδάκι σου. Α, εγώ το έφτιαξα. Έλα, πάρε, είναι πολύ ωραίος. Και τώρα θα δούμε βίντεο, εντάξει. Βέβαια, είναι ταινία δράση. Α, ναι, που έχει πολύ δράση. Και suspense. Έχει απ' όλα. Έχει καλούς, έχει κακούς, θα δεις. Έλα, βάλτε. Α, ωραία. Τι είναι αυτό? Τα Golden Atromiton, τότε που... Α, γκολ, γκολ! Ωραία να πηγαίνω, Ρουτσερίτο. Φίλησέ μου την Πέττη. Δεν θέλετε άλλο ένα καφεδάκι, κύριε Κόσμε? Όχι, όχι, είναι αργά. Στην ηλικία μου. Πάντως... Ναι. Έχει ωραίο γούστο ο γιος μου. Ναι. Οι αδελφοί σου είναι πολύ καλοί. Λοιπόντας πηγαίνω τώρα. Τα λέμε αύριο. Στάσου. Εσύ δεν είσαι ο μπαμπάς του Γκίν. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Τι λες τώρα, Λουτσερίτο? Γιατί δεν είμαι ο μπαμπάς του Γκίν? Αν ήσουν ο μπαμπάς του, θα θυμώσουν τι μέρα είναι αύριο τότε. Αύριο? Ναι, αύριο. Δευτέρα. Σωστά είναι, Δευτέρα. Φυσικά. Και ποιος έχει γενέθλια αύριο? Α, γενέθλια, σωστά. Τα γενέθλια του Γκίν. Τα γενέθλια του Γκίν, σωστά. Α, το θυμήθηκες. Γι' αυτό θες να του κάνεις έκπληξη, έτσι? Φυσικά, γι' αυτό θέλω να τον πάτε στο πάρκο για να του κάνω έκπληξη. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, φεύγω τώρα. Τα λέμε αύριο. Ναι, αύριο, αύριο. Όχι, κορίτσια, δεν χαίρομαι που ήρθαμε στο σχολείο, αλλά γιατί σήμερα έρχεται ο μπαμπάς μου και θα χαρεί πάρα πολύ που θα δει τον παππού μου. Φαντάζομαι πόσο χαρούμενη είσαι. Είναι τόσο ωραίο που νιώθω σαν να συμβαίνει σε μένα. Α, κορίτσια, είναι σαν ταινία. Ανυπομονώ να δω πώς θα κάνει ο Γκίλ μόλις να δει τον πατέρα του. Νομίζω ότι και οι τρεις νιώθουμε το ίδιο. Φυσικά. Amigo es el que te hace pata, el que pone el pecho y para las balas. Amiga es el abrazo a tiempo, la palabra justa en buenos y malos momentos. El que pone el pecho y para las balas. Una amiga es el abrazo a tiempo, la palabra justa en buenos y malos momentos. Yeah.
σας, γεια σας, γεια σας. Ήρθε η μαμά Ατρόμητη, τι κάνετε, ήρθε να ψωνίσω. Α, να μην το ξεχάσω, μήπως ξέρετε τι έγινε η Μαρία, δεν ήρθε να δουλέψει. Ελπίζω να μην έπαθε τίποτα, είναι τόσο καλή με τα παιδιά της, ξέρετε κάτι όμως. Α, θα της τηλεφωνήσω να δω τι κάνει, πως χρειάζεται τίποτα, αυτό σκέφτηκα. Α, σκέφτηκα και μια καταπληκτική ιδέα. Τι θα λέγατε, αν αυτό το Σάββατο μαζευόμασταν όλοι οι γείτονες και κάναμε ένα Ολυμπιακό γύρο σαν μια συμβολική αγκαλιά. Έτσι για τους Ατρόμητους, να είμαστε όλοι μαζί, πως σας φαίνεται, ωραία δεν θα είναι. Ξέρετε κάτι, θα ψωνίσω αργότερα μάλλον, λέω να πάω να δω τη Μαρία πρώτα να δω τι κάνει. Μήπως χρειάζεται βοήθεια, μπορεί να χρειάζεται κάτι. Τα λέμε, άντε γεια σας, φεύγω. Έχουμε τίποτα για τη σαλάτα, γυναίκα? Δεν ξέρω. Λέω να πάω να ξαπλώσω. Καρμενσίτα, τι σου είχες το σοκολατένιο αυγό? Αυτό και ένα αυτοκόλλητο. Τα έκανα 10. Σήμερα κιόλας θα τηλεφωνήσω. Πού θα τηλεφωνήσεις? Δεν το ξέρεις. Οι πρώτοι 50 που θα βρουν τα 10 αυτοκόλλητα θα πάρουν τότε υπέροχα δώρα. Πρέπει να συμπληρώσεις τη συλλογή και μετά παίρνεις μέρος στο τελικό διαγωνισμό. Α, μαζεύω κι εγώ αυτά τα αυτοκόλλητα. Θα τα βάλω σε ένα φάκελο και θα τα στείλω. Είναι υπέροχα τα δώρα. Ναι, δίνουν πολλά δώρα. Μέχρι και ταξίδια στο νησί με τις χελώνες, στην Καραϊβική. Α, τι ωραία. Εσύ έφαγες το δικό σου αυγό? Όχι ακόμα. Το άφησα για το άλλο διάλειμμα. Το άφησα. Τι έπαθες? Κάθεσε πάνω στο αυγό μου. Τέλεια. Ναι, Ρούντι, ναι. Επιτέλους λύθηκε το πρόβλημα. Τώρα τρώω, πίνω τα ποτά μου, βάζω τα καθαρά μου ρούχα. Άλλαξε. Συγχαρητήρια, Αλφόνσο. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Μόνο που πρέπει να ανέχουμε τη μάγισσα τη γυναίκα μου. Τώρα που έγινε ατρόμητη, είναι ανυπόφορη. Τουλάχιστον πλένει και σιδερώνει όμως. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα πάρεις εσύ ή εγώ, ε? Καλύτερα να πάρεις εσύ που είσαι το θύμα. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ κάνω την καταγγελία. Πώς είναι? 7-7-7-4-3. Είναι απευθείας γραμμή. Η γραμμή του διοικητή. Ταλή. Ναι, ο κύριος διοικητής. Σινεμά. Ναι, προσκάλεσα τη Ροξάνα. Γιατί δεν λες και στη Βέρο να πάμε οι τέσσερις μας? Ωραία, πάμε! Υπέροχα, θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Σταμάτα, ποιος σε κάλεσε εσένα? Εσένα, ποιος είχε καλέσει στο θέατρο, ε? Δεν σε αφορά. Εγώ πλήρωσα το εισιτήριό μου. Και ποιος σου ζήτησε να πληρώσεις το δικό μου ηλίθιε? Ποιον είπες ηλίθιο? Εντάξει, με συγχωρείς. Δεν ήθελα να πω ηλίθια, αλλά βλάκα. Βλάκα? Ποιος έβαλε όλα τα γκολ στο πρωτάθλημα, κόπανε? Και ποιοι βγήκαν πρωταθλητές? Τουλάχιστον έπαιζα για τον νικητή. Εσύ δεν κέρδισες τίποτα, χαμένε, χαμένε. Ποιος είναι χαμένος? Σταματήστε, εσύ. Φτάνει, φτάνει. Ηλίθιε. Αν τσακώνεστε, δεν πρόκειται να σας ξαναμιλήσω ποτέ. Το ακούσατε, σας βαρέθηκα. Είστε ηλίθιοι και οι δύο. Μπορείς να μου πεις τι τους θέλεις τους ψήλους τα ρούσα? Αυτό το Σάββατο θα κάνουμε ένα τσίρκο. Το μεγάλο τσίρκο των πρωταθλητών. Και? Τι και? Δεν έχεις ακούσει ποτέ για εκπαιδευμένους ψήλους? Εσύ θα εκπαιδεύσεις τους ψήλους? Γιατί γελάς? Σίγουρα θα αστειεύεσαι. Δεν αστειεύομαι. Κοίτα, θα στις γνωρίσω. Αυτή είναι η Χουεβίτα. Αυτή η Γκούσμαν και αυτή η Τσάμι. Δεν βλέπω τίποτα. Περίμενε λοιπόν. Βλέπεις που πηδάνε? Τα βλέπεις? Τα βλέπεις ή δεν τα βλέπεις? Ναι, πηδάνε. Κοίτα, αυτή είναι η Χουεβίτα. Αυτή η Γκούσμαν. Αχ, αυτή η Τσάμι, πάντα μου το σκάει. Και τώρα πώς θα τη βρούμε? Πανεύκολο. Μείνε εσύ ακίνητη και δεν εμφανιστεί. Ξέρω που είναι, ξέρω. Φινίτα, μην κουνιέσαι. Δεν μπορώ να βρω εσύ την Τσάμι. Περίμενε. Σταμάτα, Φινίτα. Σταμάτα. Έχεις πάντα τόσο πλάκα. Θα χορέψω φλαμέγκο μαζί σου. Βάλε μουσική, τα ρούσα. Βάλε μουσική να χορέψω. Τη βάψαμε. Η μάγισσα τρελάθηκε πάλι. Όλε όλα. Όλε όλα. Όλε όλα. Μαμά, ο Γκουσταβίτο πρέπει να γυρίσει τώρα. Χάνει πολλά μαθήματα από το σχολείο, μαμά. Α, θα με κάνεις να τσακωθώ με τον Ροτζέλιο, σε παρακαλώ. Ναι, το ξέρω ότι περνάει καλά, εντάξει. Ναι, αλλά πρέπει να γυρίσει. Εμείς είμαστε οι γονείς του και το συμφωνήσαμε αυτό. Εντάξει, εντάξει, σε φιλώ, μαμά. Γεια, γεια. Αν θες μπορώ να φύγω για να βρήσεις τη μαμά σου. Ω, εσύ θα μείνεις εδώ γιατί θα κάνουμε μάθημα. Όχι, teacher. Θα πάω στη Λέσχη. Μέχρι να γυρίσει ο Ράτα, θα κάνω κι εγώ διακοπές. Δεν θα πας πουθενά.
Γιατί έχει το στέμμα αυτός? Όχι, τίτσερ, δεν είναι δίκαιο. Θα πάω στη λέσχη να εκπαιδεύσω τους ψήλους μου. Ταρούσα! Ταρούσα! Μήπως χάνω την εξουσία. Εντάξει, θα τα πούμε, αδελφέ. Σε φιλώ. Με ποιον μιλούσες? Με τον Γκίλ. Δεν πιστεύω αν του είπες για τον πατέρα του. Είναι έκπληξη. Όχι, μην ανησυχείς, κύριε Αρτούρο. Η έκπληξη παραμένει. Μόνο που δεν θα είναι για τον Γκίλ, αλλά για τον κύριο Κόσμε. Δεν καταλαβαίνω. Περίμενε και θα δεις τότε. Τι? Δεν σε ακούμε, αφεντικό. Τι είπες? Ότι θα κάνουμε προπόνηση. Τι εκφώνηση? Προπόνηση, προπόνηση. Τι εκφώνηση, αφεντικό? Σταμάτα λίγο, σε παρακαλώ. Σταμάτα. Πρέπει να πάω στην Ομοσπονδία να μάθω τη ζώνη. Τι? Η γυναίκα μου είναι τρελή. Έτσι, εγώ την βλέπω, μια χαρά είναι. Όχι, είναι τρελή, τρελή, τρελή. Α, με συγχωρείς, Άλφη. Λίγο σεβασμό, σε παρακαλώ. Καθαρίζω το σπίτι για να ζούμε λίγο καλύτερα εδώ μέσα. Φτάνει πια. Στοπ. Στοπ. Ωραία, έκλεισε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Τι να κάνω, εντάξει, καθαρίζω, καθαρίζω. Εντάξει, σε συγχωρώ. Α, γεια σου, Καρμενσίτα. Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλά? Κάνει η μαμά σου. Πέρασα να τη δω σήμερα, αλλά δεν τη βρήκα σπίτι. Τη τηλεφώνησα και πάλι δεν τη βρήκα. Η μαμά δεν είναι στο σπίτι, γιατί ψάχνει για δουλειά. Γιατί ψάχνει για δουλειά? Δεν της αρέσει εδώ στο σπίτι μας? Δεν έρχεται επειδή δεν θέλετε να την πληρώσετε. Δεν την πλήρωσα εγώ? Τι χαζή που είμαι, γιατί δεν την πλήρωσα? Και τώρα το άλμα του θανάτου ψηλή. Δίπλα άλμα. Χοπ. Ταμ ταμ, ταμ ταμ. Μπράβο! Πολύ κατάφερες να τους εκπαιδεύσεις. Είναι άλλοι αλληλοκαταλαβαίνονται. Χάσε! Τι να σας πω, παιδιά, εγώ δεν βλέπω τους ψήλους. Εσύ δεν βλέπεις τίποτα πια, χοντρέ. Λοιπόν, τώρα το ποδοσφαιρικό σοου. Ποδόσφαιρο? Είναι ατρόμητοι αυτοί οι ψήλοι. Ναι, φοράνε και φανέλες. Δεν βλέπω ούτε τις φανέλες, ούτε τους ψήλους. Άσε μας, αυτό είναι το τέρμα. Κουεβίτα πήγαινε στο τέρμα, η Γκούσμαν σουτάρει. Και η Τσάμι? Η Τσάμι είναι η μπάλα. Λοιπόν. Τώρα θα σουτάρει. Αρχίζει να τρέχει. Γκολ, 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 γκολ! Γκολ, 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 γκολ! Ποιο γκολ? Έλα, φορεπιάς! Άντε, φόρεσε την περούκα, μη σε δει κανείς έτσι, έλα. Περίμενε, μου φέρνει φαγούρα, σου λέω. Φόρεσέ το, μη γίνεσαι ηλίθιος. Έτσι φέρεσαι σε γέρο άνθρωπο. Με συγχωρείς, αλλά δεν θέλω να σε υποψιαστούν. Θα με υποψιαστούν αν με δουν μαζί σου. Α, ναι, ναι, ναι. Έρχεται η Πέτη, φόρεσε την περούκα. Κύριε Κόσμε, τι κάνετε? Α, Πέτη, γλυκιά μου, γλυκιά μου, μια χαρά, μια χαρά. Τι κάνετε στα μαλλιά σας, είναι παράξενα. Α, αλήθεια, πήγα σε ένα κομμωτήριο και με έκαναν χάλια. Τους άσχετους, ελάτε μαζί μου στο κομμωτήριο, θα σας τα φτιάξω εγώ. Πού? Στο κομμωτήριο της Μέκα. Όχι, 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 σε παρακαλώ, όχι. Α, γιατί όχι, κύριε Κόσμε, ακούστε με. Δεν θέλετε να είστε όμορφος να σας δει ο γιος σας, δεν θέλετε? Ή όχι? Τέλεια, έλατε, βέβαια. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Μαρία, πόσο χαίρομαι που ήρθες. Πέρασε, Μαρία μου. Σε την έφερα, όπως μου είπατε. Ναι, είσαι ένας άγγελος, Καρμενσίτα. Έλα, έλα, Μαρία, πες μου, τι σου συνέβη, πες μου. Κυρία, ξέρετε τι μου συνέβη? Α, μα τι κάνω, δεν σου είπα να καθίσεις. Κάθισε, έλα, κάθισε, δεν σε προσέχω καθόλου. Α, έλα, κάθισε, ναι. Μαρία, δίπλα μου, εδώ, έλα, κάτσε. Και τώρα κάτσε. Πες μου, έλα. Πες μου, τι έγινε, πες μου. Κυρία, έπρεπε να μου αφαιρέσετε 2 Σάββατα από το μισθό μου, επειδή πήγα να δω τους ατρόμητους να παίζουν. Αλλά εσείς μου αφαιρέσατε το μισό μισθό, καταλαβαίνετε? Έτσι έκανα? Ναι. Περίμενε, περίμενε λίγο. Πού πήγε, μαμά? Δεν ξέρω, ελπίζω να μην πάει να πάρει κανένα όπλο. Μαμά. Ορίστε, ολόκληρος, ολόκληρος ο μισθός σου, πάρτα. Ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αφαιρέσετε τις 2 μέρες που δεν ήρθα, κυρία. Τις 2 μέρες που πήγες να δεις τους ατρόμητους? Ναι. Όχι, Μαρία. Οι μέρες που παίζουν οι ατρόμητοι είναι εθνικές γιορτές. Αυτό είναι, όχι. Κράτα όλο το μισθό σου, Μαρία. Ζήτω οι ατρόμητοι. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Όχι, εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, Μαρία.
Θα πιάσω αμέσως δουλειά, κυρία. Όχι, 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 Μαρία, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Έχω ήδη καθαρίσει με την ηλεκτρική σκούπα. Το σπίτι είναι καθαρό τώρα. Εντάξει είναι. Πάρε ρεπό σήμερα, έλα αύριο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα σας δω αύριο. Τα λέμε αύριο, ναι. Σιγά σιγά, κύριε Κόσμε, σιγά σιγά. Ευχαριστώ, Μπέρτη. Παρακαλώ, περάστε και καθίστε εκεί, βολευτείτε, έτσι, όπου θέλετε. Όχι, δεν θέλω να σε βάλω σε κόπο. Δεν είναι καθόλου κόπος, κύριε Κόσμε, σας παρακαλώ. Πάω να φωνάξω τη Μέκα να σας φτιάξει τα μαλλιά, εντάξει. Ένα λεπτό. Εντάξει, εντάξει. Ένα λεπτό, μείνε με τον παππού σου, έτσι, επιστρέφω, κατάλαβες. Τι έγινε, μικρέ? Α, είσαι ο κοβάλαλος. Άκου, μικρέ. Ξέρω ότι είσαι γονός μου, αλλά δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Αν θες να με αγκαλιάσεις, κάτω και φύγε. Άντε, τέλειωνε, τέλειωνε, άντε, άντε. Τι κάνεις, μικρέ, τι κάνεις? Γεια σας. Επιτρέπετε? Όλε, όλα, όλε, όλα. Ρομπερτίτο, τι κάνεις εκεί? Τι έχεις στην πλάτη σου? Λουκερίτο, Κύριε Κόσμε, τι γυρεύεις εδώ, ντρέπομαι λίγο που είμαι σε γυναικείο κομμωτήριο, αλλά η αδελφή σου επέμενε να έρθω εδώ και τι να κάνω. Α, ναι. Γεια σου, Ρόκη. Γεια. Γιατί έφερες εδώ τον κύριο Κόσμε? Για να του φτιάξω λίγο τα... Α, ποια σας στένισε τα μαλλιά, κύριε Κόσμε? Μάνας μου, μάνας μου, μάνας μου. Στην Ισπανία δούλευα σε ένα κομμωτήριο. Να πηγαίνω τώρα, Όχι, όχι, περίμενε ένα λεπτό. Θέλω να σου μιλήσω. Σε μένα? Τι έγινε? Τα κορίτσια μου είπαν ότι ο Γκίλ θα είναι εδώ στις 5. Στις 5? Ναι. Α, τότε θα μου το φέρετε στις 5:30 στο πάρκο. Στο πάρκο. Εγώ θα το περιμένω εκεί. Ωραία, εντάξει. Ωραία έκπληξη που θα του κάνουμε. Ναι, ναι, σίγουρα ναι. Με συγχωρείτε. Τα μαλλιά? Μαλλιά. Τα μαλλιά που κόψατε, πού είναι? Α, τα μαλλιά τα έβαλα στη τσέπη μου. Ενθύμη από αυτό το υπέροχο ταξίδι. Λοιπόν, γεια σας. Ας την σου είπα! Την κρατήσω εγώ! Όχι! Εσύ είσαι καινούργια στη γειτονιά. Εγώ είμαι περισσότερο ατρόμητη από σένα, γι' αυτό ας την! Εγώ είμαι πάντα ατρόμητη, ενώ εσύ με διαλύματα! Ω! Τι εννοείς? Τίποτα, θα την κρατήσω εγώ! Όχι! Εγώ θα την κρατήσω! Εγώ! Τι συμβαίνει, κυρίες μου? Αυτή η Φινίτα θέλει να κάνει τη σημαία μας να την κάνει μαξιλάρι, αυτό! Μην την ακούστηκε! Πρώτον και κύριον, η σημαία θα μείνει στη λέσχη όπου ανήκει, βέβαια. Μπράβο, θείε, καλά τα λες! Εγώ είμαι η μαμά ατρόμητη! Και εγώ είμαι ο παππούς ατρόμητος, ο γυραιότερος της γειτονιάς. Και σας λέω ότι η σημαία θα μείνει εδώ. Αλλά όχι στο δωμάτιό σου, Φινίτα. Μαμά πια! Ελάτε, κορίτσια, μην τζακώνεστε! Η σημαία δεν είναι δική σας. Είναι της 25ης Μαΐου, της λέσχης μας. Baile de disfraz.
Ρόδος επιτίθεται από εδώ. Ο Μπρούκλιν περιμένει τη βοήθεια του Γολιάθ. Έρχεται και η Χουεβίτα να τους βοηθήσει να σκοτώσουν τον Ξάνατος. Και η Τζάμι πίνει καφέ. Τι παίζει αυτός? Είναι μία μίξη από γκαργόιλς, ψήλους και μία ψήρα. Η ψήλη είναι στο κουτί. Τα παιχνίδια είναι τα γκαργόιλ. Η ψήρα, ο Ταρούσα. Σ' άκουσα, χοντρή, και οι γκαργόιλ σ' άκουσαν. Πες μου κάτι, Ταρούσα. Οι γκαργόιλ παντρεύονται και κάνουν παιδιά? Ναι, έχουν μικρά γκαργόιλ. Και η Αντρέα όταν παντρευτεί θα κάνει γουρουνάκια. Τι είπες? Τίποτα. Μίλησε. Ο Μπρούκλιν μίλησε. Είναι πολύ πλακατζής. Καλά. Πάω να ανοίξω για να μην σε σκοτώσω. Σκάσε. Άντε. Ποιος είναι? Γεια σου, γλυκιά μου. Τι κάνεις? Είσαι καλά? Κύριε Λουτσέρο, εσύ εδώ? Ναι. Ήρθα να σου μιλήσω, Ταρούσα. Τέλεια. Σου λέω λοιπόν ότι δέχομαι. Δέχεσαι τι? Το ρωτάς. Δεν ήρθες να μου πεις ότι θα με κάνεις βασικό παίκτη της Εθνικής? Λοιπόν, Ρούντι, όλα είναι έτοιμα. Στις 5:30 θα έρθει ο Βλάκας στο πάρκο. Δεν φαντάζεται την έκπληξη. Μερικά χρονάκια στη φυλακή. Επιτέλους, Αλφόνσο, επιτέλους τελείωσε το θέατρο. Κουράστηκα να κάνω τον παππού. Θύμησέ μου να σε προτείνω για Όσκαρ. Ποιον παίρνεις? Ποιον άλλο? Την αστυνομία. Ναι, το διηγητή, παρακαλώ. Αυτή η περούκα μου άφησε φαγούρα στο κεφάλι μου. Ψήρες. Όχι, 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 διοικητά. Σε ένα φίλο το είπα που έχει ψήρες. Διοικητά. Διοικητά, είμαι ο Πασκούτη. Αλφόνσο Πασκούτη. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα. Στις 5:30 αυτός ο κρετίνος που με χτύπησε δεν είναι στο πάρκο. Ναι, τον εξαπάτησε όπως μου είπατε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά μην ξεχάσετε να τον βάλετε κατευθείαν στη φυλακή. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, κύριε διοικητά, είναι χαρά μου. Είναι χαρά μου να βοηθάω την αστυνομία του Buenos Aires που πάντα υπηρετεί την πόλη μας. Σας παρακαλώ, ναι. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια. Μεγάλε Αλφόνσο, είσαι φαινόμενο. Θα το γιορτάσουμε? Φυσικά θα το γιορτάσουμε. 1, 2, 3. Μισά τους ατρόμητους. Κορίτσια, είμαι καλή? Ναι, Μαρού, 100 φορές το είπα, είσαι κούκλα. Όμως, δεν θα ήμουν καλύτερη αν έβαζα το κόκκινο φουστάνι. Ποιος με ενδιαφέρει τον πατέρα σου, τι θα φοράς? Εσένα θέλει να δει. Έτσι είναι, Μαρού. Α, το ετοίμασες, Βέρο? Ναι, φυσικά. Ποιο πράγμα? Μια κασέτα με τον τελικό για τον μπαμπά μας. Υπέροχα. Βέρο, το τύλιξες ωραία να φαίνεται σαν δώρο. Ναι, μην ανησυχείς, Μαρού. Με συγχωρείς, Βέρο, το ξέρω, γίνομαι ανυπόμονη. Δεν πειράζει, κι εγώ έχω αγωνία. Ο μπαμπάς σας θα χαρεί πάρα πολύ μόλις σας δει με τον κύριο Κόσμε. Όχι, ο παππούς μας ζήτησε να μην πάμε. Θα τον φέρει εδώ αργότερα. Είναι εδώ ο μπαμπάς. Τι έγινε, έκανε προπόνηση? Όχι, πρέπει να βρω τον μπαμπά. Πρέπει οπωσδήποτε να του μιλήσω. Είναι επίγον. Νομίζω ότι είναι στη Λέση, αν θέλεις τον φωνάζω. Που να πάρει, αν δεν μπαμπά φτιάξει και τώρα. Μπαμπά! Τι τρέχει, Ντιέγκο? Αχ, μου έχει κοπεί ανάσα. Τι τρέχει, παιδί μου, έλα, έλα, ηρέμησε, ηρέμησε, τι έχεις? Κάθισε εδώ, φτιάχνω αυτό το μπάγκο για να μην πεινάτε και δεν φτιάχνουμε τίποτα. Άκουσε με. Ναι. Άκουσε με. Τι τρέχει, Ντιέγκο, πες μου. Σε παρακαλώ, ηρέμησε, πάρε μια ανάσα. Ηρέμησε, πάρε μια ανάσα. Όταν συνέρθεις θα μου πεις. Εντάξει είσαι, ηρέμησε. Ναι. Έτσι. Έλα, λοιπόν, πες μου τι έγινε τώρα. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Τι? Ότι είναι παγίδα. Για τον Γκίλ, είναι παγίδα που έστεισε ο Αλφόνσο. Α, ναι, το ξέρω, αλλά μην ανησυχείς. Όλα είναι υπό έλεγχο. Ω Θεέ μου! Τι έγινε? Τσάμπα έτρεχα εγώ. Τι τσάμπα, τσάμπα. Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Έστειλαν μόνο έναν αστυνομικό, Τι περιμένατε? Τουλάχιστον 5 περιπολικά. Αυτός ο τύπος είναι επικίνδυνος δολοφόνος, ένας αγρίκος. Κάποτε τσακώθηκα μαζί του και πήγαμε να δαγκώσει τα αυτή. Σας το δάγκωσε? Δεν μπόρεσε να το βρει. Καλά, μην ανησυχείτε. Υπάρχει ένα περιπολικό εκεί πέρα και αν χρειαστεί θα το φωνάξω. Τώρα μάλιστα, κύριε αστυνομικό. Πιστεύετε ότι θα έρθει? Φυσικά. Μόλις με δει, θα έρθει και θα με απειλήσει. Πάντα έτσι κάνει, συνέχεια. Τόσο βίαιος είναι. Πολύ βίαιος. Και μόλις μου επιτεθεί, να τον συλλάβετε αμέσως. Αμέσως, αμέσως. Εσένα έψαχνα, Αλφόνσο, παλιό μουτρο! Τι? Θέλεις να σου σπάσω τα μούτρα όπως τις προάλλες?
Ποιος είναι αυτός? Είμαι αυτός που ήρθε να σπάσει τα μούτρα αυτού του κρετίνου. Α, αυτός είναι ο βίαιος δολοφόνος, αυτός είναι. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Αν συναντήσεις δρόμο, σου αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα.